σημαντική νίκη επί ενός αντιπάλου ο οποίος προερχόταν από πετυχημένα αποτελέσματα σε μια δύσκολη έδρα, αλλά μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι, το ελέξαμε θα έλεγα, προηγηθήκαμε και είχαμε και φάση να κάνουμε και το 2-0. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο ξέραμε ότι η Ρέπετρα θα μας πιέσει, αλλά μας πίεσε όχι με συνδυασμούς και τα λοιπά, από κόρνερ και από φάουλ. Το αποτέλεσμα αυτό, όπως προείπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο, πολύ ακόμη. Εμείς κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο πάλι την ερχόμενη Τετάρτη στο γήπεδο μας με την Καλυθέα. Δεν χρειάζεται να πάρουν τα μυαλά μας αέρα, ούτε πάνω από το κεφάλι μας. Πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι και ταπεινοί για να πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Για πρώτη φορά 6 στα 6 Καλαμάτα σε επαγγελματική κατηγορία. Πείτε μου, Νίκο Αναστόπουλου και παιχτών του, και μια ευχή. Πρώτα θέλω να ευχηθώ να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά. Και κλείσαμε τη χρονιά καταπληκτικά. Καταπληκτικά υπό την έννοια με τα προβλήματα τα οποία είχαμε. Και αναγκαζόμαστε να βάζουμε στόπερ και ντρόους, να δυνατούμε δηλαδή στα χαφ. Αλλά παρόλα αυτά τα παιδιά έδωσαν ό,τι είχαν από δυνάμεις. Όλα, τα δώσαμε όλα. Να έχουμε λοιπόν καλή χρονιά, να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την πανδημία την οποία ταλαιπωρούμαστε. Η οποία μας ταλαιπωρεί, έτσι, για να μπορεί και ο κόσμος να έρθει στο γήπεδο, να απολαμβάνει αυτή την ομάδα. Τώρα τα 6 στα 6 δεν λέει τίποτα. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά μας και να δίνουμε χαρά στον κόσμο. Όπως καταλάβατε, όπως έχετε καταλάβει όλοι, εάν δεν το έχουν καταλάβει ορισμένοι, οι περισσότεροι πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει, ότι η Καλαμάτα έχει ξεφύγει πλέον, είναι σε άλλο επίπεδο και έχει φύγει από την εποχή της Φαλιάρας. Έχει φύγει η Καλαμάτα, έχει αλλάξει επίπεδο και αγωνιστικά και διοικητικά. Είμαστε όλοι μια οικογένεια, αγαπημένοι, ενωμένοι για το στόχο. Που ο στόχος, για να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, είναι παιχνίδι με παιχνίδι. Ωραίος.